Είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει, ακόμη και αν είσαι στο Μέγα, ακόμη και αν είσαι σε ένα μεγάλο κανάλι με παράδοση. Αυτό λοιπόν ήταν... Γιατί όπως να ξεκινάμε με το υπεροπτική, πώς θα χτυπήσει ο Σεφερλής ή το καινούργιο προϊόν, το Γιώργο και τη Φέη, και τι λέμε, τι θα είναι αυτό το καινούργιο που μπορεί να φέρει και ένα άλλο τηλεοπτικό αέρα στην πρωινή ζώνη, δηλαδή να δούμε με περισσότερη αγάπη και θαλπορή το καινούργιο προϊόν, και αν δεν μας αρέσει να το κρίνουμε, αλλά και να μην αρέσει σε εμάς. Είναι μια άλλη επιλογή για τον κόσμο. Τόσα χρόνια η πρωινή ζωή έχει χτιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι. Όλες οι πρωινές, όλα τα κανάλια, πέρα από τις ενημερωτικές εκπομπές, ήταν οι ίδιες. Με τα ίδια θέματα, με τις ίδιες ενότητες. Λοιπόν, γιατί να μην έχει κάποιος την επιλογή, όπως λέμε, μπήκε καινούριος κόσμος. Μπήκε για κάποιο λόγο. Είτε γιατί αγαπάει εμένα από την πορεία μου τόσα χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση, είτε γιατί με αυτό το προϊόν περνάει καλύτερα. Δηλαδή, χαλαρώνει, διασκεδάζει, δεν φωνάζουμε, δεν ουρλιάζουμε, δεν. Κρίνουμε όλο τον κόσμο με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα είναι ένα άλλο προϊόν. Δηλαδή, πας σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις αυτό και αυτό. Θα πάρεις όποιο θες. Δώσ' μου όμως την ευκαιρία να πάρω και αυτό. Μπορεί αυτό να το βλέπω και να μην μου αρέσει. Ναι. Εμένα μου προκαλεί αέρια. Τι να πω. Γιατί να μην πάρω το δίπλα. Καταλαβες. Από εκεί πέρα, αν δεν πουλήσει το δίπλα, θα φύγει από τα ράφια σιγά-σιγά, θα μπει πάλι στις κούτες και θα πάει στην αποθήκη. Αλλά στην Ελλάδα αυτό σου λέω. Δεν περιμένουμε να δούμε